Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φίλιππο Βαμβουκάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μαλεβιζίου. Κύριε Βαμβουκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους θεατές. Αφορμή της συζήτησής μας, το γεγονός ότι έγινε δεκτή από το Υπουργείο Πολιτισμού η πρόταση του Δήμου, προκειμένου να ενταχθεί ο Μαλεβιζιώτης, ο χορός και μουσικός σκοπός στο Εθνικό Μητρό Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μια επιτυχία, μια θετική έτσι, εξέλιξη. Βεβαίως, είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, μετά από μια πολύ επίπονη προσπάθεια σχεδόν ενός χρόνου, γιατί όλα αυτά τα βήματα χρειάζονται σοβαρότητα και τεκμηρίωση. Και ακολουθεί βεβαίως ένα ακόμα στάδιο, ναι, το οποίο θα είναι η τελική τεκμηρίωση που θα πραγματοποιηθεί το 30 Ιουνίου αυτού του έτους. Βασικός στόχος, η καταγραφή, η προστασία, η ανάδειξη του χωρίου ως μέρους της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Μαλεβιζίου. Δηλαδή εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό για να αναδειχθεί και μακροπρόθεσμα πολιτισμός περιοχής. Βεβαίως, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια στο πεδίο, στο βάθος καταγραφής όλων εκείνων των στοιχείων που συνθέτουν την πολιτιστική μας κληρονομιά όσον αφορά το χορό και το σκοπό του Μαλεβιζιώτη, ο οποίος ως γνωστό, το Μαλεβίζι είναι πάρα πολύ διαδεδομένος και μάλιστα με πάρα πολλές παραλλαγές. Υπάρχουν ζωντανές μαρτυρίες ακόμα και αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο στο πεδίο, δηλαδή οι ζωντανές μαρτυρίες, όλα όσα έχουν να μας πούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι που ασχολούνται, ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι μάρτυρες, ζωντανοί μάρτυρες αυτής της παράδοσης, για να μην χαθεί τίποτα και να αποκτήσει ο τόπος μας ένα ακόμα όπλο στην προσπάθεια ανάδειξης της ταυτότητάς του. Θα υπάρξουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε πάρα πολλούς τομείς. Θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα, ίσως και μέσα στο καλοκαίρι, κάποιες εκδηλώσεις. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός, προκειμένου και ο κόσμος, οι πολίτες, οι δημότες, να μάθουν για αυτή την πρωτοβουλία? Όταν συζητήσαμε με τον Δήμαρχο πριν από ένα χρόνο όλη αυτή τη διαδικασία, ο σκοπός μας ήταν ένα μεγάλο φεστιβάλ. Ένα μεγάλο φεστιβάλ, όχι μόνο φολκλωρικό, αλλά ένα φεστιβάλ πολιτισμού που να έχει στο επίκεντρο το Μαλεβιζιώτη. Αυτό λόγω του κορονοϊού δεν μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε, όμως αποτελεί στόχο, μπόρεσε να υλοποιηθεί ή είναι σε διαδικασία υλοποίησης μόνο το ένα σκέλος που αφορά το Μητρό της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την ένταξη του Μαλεβιζιώτη σε αυτό. Το άλλο σκέλος παραμένει σε εκκρεμότητα, αλλά σας υποσχόμαστε μεγάλες εκπλήξεις και σε αυτό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.